σε αυτές οι εικόνες, γιατί πραγματικά είναι σαν να είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς να τη διαχειριστούμε πια. Καραβιές ανθρώπων φτάνουν κάθε μέρα και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έκτακτο δρομολόγιο για να πάει να αποσυμφορήσει λίγο την κατάσταση. Κοιτάξτε, στη Μυτιλήνη. Ναι, σαφώς αυτές οι εικόνες προκαλούν λύπη φυσικά, αλλά και προβληματισμό. Και αν θέλετε, η όλη κατάσταση η οποία υπάρχει σε σχέση με το μεταναστευτικό και τώρα με το προσφυγικό έχει να κάνει και με γενικότερα ζητήματα που είναι η εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία, στο Ιράκ, η επέλαση του ΙΣΙΣ και όλα αυτά που κάνουν τον κόσμο να έρχονται, να φεύγουν κατά καραβιές. Σχέδιο είχαμε, κύριε Καφαντάρη. Καταρχάς, σε σχέση με το σχέδιο, αυτή η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα δεν ήταν η ίδια η οποία ήταν και πέρυσι. Έτσι, αναφέρεστε για 1.000-1.500 άτομα τη μέρα. Κάθε μέρα, πηγαίνουν στα νησιά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το πρώτο και το κύριο είναι ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει η Ευρώπη πλέον να το λύσει και να το πάρει σαν ένα κεντρικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Μέχρι τότε εμείς τι κάνουμε? Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Μέχρι τότε εμείς τι κάνουμε? Η Μέρκελ αναγνωρίζει το ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε? Μέσα στο πλαίσιο των δυσκολιών των γενικότερων οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα, εκτιμώ ότι ό,τι μπορούσαμε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση το κάνει και προσπαθεί ακόμα περισσότερο. Και διεκδικούμε και κονδύλια, ένα αυτό. Από την άλλη μεριά σταδιακά δίνεται μία λύση προσωρινή, θα έλεγα, γιατί οι καραβιές θα συνεχίζονται. Δεν είναι τόσες χιλιάδες είναι άνθρωποι. Είναι φαύλος κύκλος αυτό. Άκουσα για 1 εκατομμύριο περίπου στα παράλια της Τουρκίας, ναι. Έτσι. Να έρθουν οι πρόσφυγες στην Αθήνα, από εκεί όπως είπατε και πριν να φύγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα είναι, κυρία στην Καφαντάρη, Κόμπη, και αυτό το πλοίο που χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και λύνεται αμέσως, που στεγάστηκαν οι πρόσφυγες με το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπήρχε εκεί στο λιμάνι της ΚΟ και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά την Αττική, για παράδειγμα. Στη Λέσβο αντίστοιχα γίνονται προσπάθειες, από ό,τι έχω υπόψη μου, να έρθει πλοίο. Αναφέρθηκε κιόλας. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες. Γιατί είναι και η περίοδος η τουριστική και όλα είναι αυτά που δεν είναι εύκολο. Βέβαια, κύριε Καφαντάρη, οπότε πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Η Αμυγδαλέζα, για παράδειγμα. Μισό λεπτό. Η Αμυγδαλέζα δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Λένε κάποιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτσαμε και στήσαμε ένα ολόκληρο πράγμα τώρα στον Βοτανικό. Μάλιστα. Από την αρχή. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή της Αμυγδαλέας, λοιπόν, και να διορθώσουμε ό,τι θέλουμε. Καταρχάς, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχουν κάποιοι λίγοι εκεί πέρα υπό απέλαση μετανάστες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι. Για διάφορους λόγους δεν αφέθησαν ελεύθεροι. Οι εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέας δεν είναι κατάλληλες, έχουν, ας το πω τη λέξη, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Και δεύτερον, η λογική μας δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωση προσφύγων. Η λογική μας είναι ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, ούτως ώστε για ένα χρονικό διάστημα να παραμένουν, να παίρνουν τα χαρτιά τους και να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι. Θα το δούμε. Δηλαδή, αυτό, ναι. Ο Ελαιώνας, παραδείγματος χάρη, αυτή η προσπάθεια που έγινε, που ήδη έχουν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες από το πεδίο του Άρεως, και αυτό ήταν πολύ θετικό, γιατί κανένα δεν τιμούσε ούτε την κοινωνία μας, ούτε βέβαια τους ίδιους τους ανθρώπους. Στις συνθήκες που ήταν, τώρα είναι σε αυτό το χώρο μέχρι να πάρουν τα χαρτιά τους, και έχει μια ημερομηνία το χαρτί που πρέπει να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να φύγουν, να πάνε όπου θέλουν, γιατί περισσότεροι θέλουν να πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Κυρία Καφαντάρη, αλλά όλα αυτά θα κρυθούν. Θα συμφωνώ μαζί σας. Φυσικά και θα κρυθούν. Έτσι γιατί δεν μπορούμε να προλέγουμε. Τα ίδια έλεγαν, ναι, και οι προηγούμενοι και τους κατηγορούσατε. Εντάξει, τότε. Λοιπόν, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Άλλα ζητήματα τώρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχάς αν έχετε ημερομηνία εκλογών, γιατί παίζουμε με τα σενάρια τώρα και δεν γίνεται έτσι. Καταρχάς, αυτό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση πλέον, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας εκλογικής διαδικασίας το Σεπτέμβρη, αλλά αυτό κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Περιμένουμε από αύριο πρωθυπουργός που θα κάνει και τις συζητήσεις και συνεννοήσεις με κυβερνητικά στελέχη κλπ. Να δει και να πει το επόμενο βήμα. Το οποίο είτε θα είναι μία ψήφος εμπιστοσύνη στη Βουλή, και μετά εκλογές, είτε μετά απευθείας, ναι, είτε ακόμα το κύριο όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση και είναι το κύριο, είναι να υπογραφεί η συμφωνία και, αν θέλετε, η δανειακή σύμβαση με τον ESM, να εκταμιευθούν τα χρήματα, να δούμε τι θα ψηφίσουν. Θετικά φαίνονται τα πράγματα, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή δεν το ξέρεις. Αύριο κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν. Άρα το ζήτημα, το πρώτο και το κυρίαρχο για αυτή την κυβέρνηση, είναι η εκταμίευση της δόσης, είναι βέβαια να υπογραφεί
υπογραφεί η Δανειακή Σύμβαση, όπως είπα πριν, και να πάμε σε μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας. Ήδη τώρα. Σήμερα εξαγγέλθηκαν και άλλα πράγματα σε σχέση με τα capital controls, που είναι σημαντικό ότι δείχνει ότι σταδιακά και αργά πάμε σε μια εξομάλυνση, ας πούμε, και του τραπεζικού συστήματος. Αν τελικά, κυρία Καφαντάρη, επιβεβαιωθούν τα σενάρια, ναι, θα δώσουμε ραντεβού με την κάλπη για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Και αυτό που αναρωτιούνται πάρα πολύ, φαντάζομαι ότι ρωτούν και εσάς, είναι τι θα γίνει τώρα, αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Θα έρχεται δηλαδή η κυβέρνηση μπροστά σε αδιέξοδα και ο λαός θα καλείται να λύνει αυτά τα αδιέξοδα, και στην προκειμένη περίπτωση όλα αυτά θα γίνουν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να λύσει τα εσωκομματικά του ζητήματα. Καταρχάς, δεν είναι το εσωκομματικό, είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θες, δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις ότι δεν υπάρχει. Ότι τέλος πάντων έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που πρέπει να δοθεί μία λύση και σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και η κυβέρνηση φυσικά, υπάρχει όμως και ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει κάποια πράγματα. Και τι ζητάει? Ζητάει να προχωρήσουμε σε μία σταθεροποίηση της οικονομίας, να πάνε οι διαδικασίες έτσι ώστε να έρθουν χρήματα, να αρχίσει η ανάπτυξη, να μπει το θέμα του χρέους μετά τον Οκτώβρη, που για μας είναι το πολύ σημαντικό. Και διαβάζω σήμερα μέχρι και η κυρία Μέρκελ έδωσε συνέντευξη σχετικά με το χρέος το ελληνικό, που ναι, μέχρι κάποιους μήνες δεν το συζητήσαν καθόλου. Φύγατε, τώρα, όσον Καφαντάρη, αφορά τον κόσμο. Κοιτάξτε να σας πω, έχουμε μια καινούρια κατάσταση, έχουμε κάποια καινούρια δεδομένα. Όταν μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε δυσαρμονία αυτό το οποίο ψηφίζει με αυτό το οποίο θέλει και ο ελληνικός λαός, και εγώ εκτιμώ και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, το δείχνουν πολλά, ότι την κυβέρνηση αυτή ο ελληνικός λαός τη στηρίζει. Και προσωπικά καλά, τον Πρωθυπουργό. Καλά, τα χαρτάκια δεν έχουν έρθει ακόμη της εφορίας, κύριε Καφαντάρη. Και τον Πρωθυπουργό από την άλλη... Κοιτάξτε να σας δεν πω... Δεν έχουν έρθει τα χαρτάκια, το ξέρετε καλά, το Σεπτέμβρη αν θα έρθουν αυτά. Αν βλέπουμε μία συμφωνία, εγώ είμαι από εκείνους που δύσκολα, ας πούμε, το σκέφτηκα πάρα πολύ για τη στάση την οποία θα κρατήσω, φυσικά, αλλά βλέποντας ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική... Και αυτή τη στιγμή θα πηγαίναμε είτε σε χρεοκοπία, είτε σε άτακτες καταστάσεις, ενώ η συγκεκριμένη συμφωνία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έλεγα, έχει κάποια σημεία που είναι πολύ θετικά, νομίζω ότι αυτά ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Μνημόνιο, δηλαδή, κυβέρνηση αριστεράς και μνημόνιο μπορούν να πάνε μαζί, κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Γιατί μια κυβέρνηση αριστεράς πρέπει να ασκεί και αριστερή πολιτική. Ναι, η αριστερή πολιτική δεν είναι κάτι το ιδεατό και κάτι έξω από την πραγματικότητα, από την οικονομική κατάσταση και από τις διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή όλοι θα θέλαμε αυτή τη στιγμή, λέω, ο κατώτερος μισθός να ήταν 1,5 χιλιάρικο. Είναι αριστερό ο εργαζόμενος να πληρώνεται εσύ, καλά. Εσύ λέγατε διάφορα το θέμα, τέτοια όμως, προεκλογικά, όχι, εμείς δεν λέγαμε ποτέ για 1,5 χιλιάρικο, δεν έτσι, λέω για 1,5... απλά το ανέφερα ενδεικτικά. Λέγατε πολλά άλλα όμως, λοιπόν, τα οποία δεν τα βλέπουμε από πουθενά. Από εκεί και πέρα όμως, η αριστερή πολιτική είναι να πατάει στα πόδια της, στην κοινωνία, στις διεθνείς συνθήκες και στις οικονομικές. Και επιτρέψτε μου να πω, ναι, ότι αναγνωρίζοντας ότι πρέπει η οικονομία και να σταθεροποιηθεί και, αν θέλετε, με τα μέτρα, τα αντίρροπα τα οποία η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται για να ελαφρυνθούν οι αδύναμοι, μάλιστα, γιατί κοιτάξτε να σας βάλτε πω κάτι, μία κουβέντα σε αυτό. Μία ανατελεία, ναι. Δεν είναι αριστερή πολιτική να συμβάλλει μία κυβέρνηση που πυρήνας της είναι η αριστερά στην περαιτέρω φτωχοποίηση του κόσμου. Δηλαδή ο απλός άνθρωπος που έχει 3 χιλιάρικα, λέμε, αν έχει στην τράπεζα, με την άτακτη χρεοκοπία να μην έχει ούτε αυτά και να μην έχει αυτά πολλά στοιχειώδη. Δεν είναι μάλλον, αριστερό αυτό. Λοιπόν, είναι λεπτό. Να διασφαλίζουμε τελεία, τον μέσο άνθρωπο και τους αδύναμους. Άνω τελεία. Πάμε σε ένα σύντομο, ναι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πώς είμαστε?